Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με μεγάλη προσοχή την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία πράγματι χρήζει μελέτης. Και αυτό διότι αναδεικνύει περίτρανα το στρατηγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιπέσει όχι μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλες οι δυνάμεις εκείνες που συγκρότησαν πέρυσι τέτοιο καιρό το κίνημα «Ομένουμε Ευρώπη», βασιζόμενοι σε μία λαθεμένη, απολύτως λαθεμένη όπως έδειξαν τα πράγματα, εκτίμηση πολιτική, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κρυφό σχέδιο να οδηγήσει τη χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από το Ευρώ. Και σε όλη την προηγούμενη φάση της σκληρής διαπραγμάτευσης, όταν είχαμε πάρει εντολή λαϊκή γι' αυτό, η στρατηγική τους ήταν από τη μια να λένε ότι οδηγούμε στα βράχια τη χώρα, από την άλλη να μας επισημαίνουν ότι υποχωρούμε έναντι των απαιτήσεων των δανειστών. Ένας διεισμός ο οποίος διέτρεχε και τότε τη στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης και βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά τότε. Διαψευστήκατε πλήρως. Το σχέδιό μας ήταν να διεκδικήσουμε και να ματώσουμε για να τιμήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού μια συμφωνία στο πλαίσιο των δυσμενών σχετισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως επανέρχεστε σήμερα σε αυτό το στρατηγικό χάσμα και το αδιέξοδο, διότι σήμερα δεν μπορείτε προφανώς να καταλογίσετε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει σχέδιο την έξοδο από το ευρώ και στερείστε της δυνατότητας να έχετε έστω ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα εκπροσωπώντας μία παράταξη η οποία κατεξοχήν κυβερνητική παράταξη στον τόπο, στερείστε στοιχειωδώς εναλλακτικής πρότασης. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα του 4% ραγδαία αύξησε τα εκλογικά του ποσοστά και τη δυναμική του στην κοινωνία, είχατε όλες οι δυνάμεις που σήμερα συγκροτείται το βασικό πύρινα της αντιπολίτευσης, τότε κυβερνητικές δυνάμεις, μια βασική κριτική, ότι δεν μπορούμε να γίνουμε κόμμα διακυβέρνησης διότι είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Με την ομιλία σας, κύριε Μητσοτάκη, αποδείξατε ότι κινδυνεύετε εσείς να κάνετε τη Νέα Δημοκρατία κόμμα διαμαρτυρίας. Καμία θετική πρόταση. Προσπάθησα να καταλάβω ποια είναι η εναλλακτική σας για το ασφαλιστικό που κι εσείς φαντάζομαι, έτσι είχατε πει τουλάχιστον την προηγούμενη φορά, υιοθετείτε την εκτίμηση ότι πρέπει να γίνει βιώσιμο. Ποια είναι η εναλλακτική σας? Ακούσαμε βεβαίως την επιχειρηματολογία που νομίζω ότι ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να πιστέψει σε αυτόν τον τόπο, ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας ξόκυλε τους τελευταίους μήνες. Βεβαίως θέλετε να ξεχάσουμε όλοι το γεγονός ότι επί δεκαετίες τώρα τα ασφαλιστικά ταμεία λαιλατήθηκαν. Από τα δομημένα ομόλογα, από τις καταθέσεις Τράπεζα της Ελλάδος, το χρηματιστήριο, το καταστροφικό PSI, τις πατάλες, την κακοδιαχείριση και το ασφαλιστικό ξόκυλε, επειδή υπήρξε μια κυβέρνηση που είπε θα διαπραγματευτούμε σκληρά. Αυτός όμως είναι ο βασικός μύθος πάνω στον οποίο χτίζεται την επιχειρηματολογία σας 1,5 χρόνο τώρα. Ένας μύθος που διαψεύθηκε περίτρανα όταν τα ίδια τα στοιχεία, όχι οι προβλέψεις, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά, συγκρίνεται προβλέψεις. Ξέρετε, οι προβλέψεις άλλοτε πέφτουν μέσα, άλλοτε δεν πέφτουν μέσα. Οι εκτιμήσεις όμως, η αποτίμηση του παρελθόντος δεν μπορεί να είναι κάτι αμφιλεγόμενο και αμφισβητούμενο. Έρχεται λοιπόν η ίδια η Eurostat
και όχι η δημιουργική στατιστική, η Eurostat. Και λέει ότι αυτό το οποίο εσείς κατηγορούσατε ως διαπραγμάτευση που οδήγησε τη χώρα σε αδιέξοδα και κατέστρεψε την οικονομία, μας έδωσε τελικά 1% παραπάνω πλεόνασμα από το στόχο. Όταν εσείς είχατε αφήσει το 2014 τη χώρα, που μιλάγατε για success story τότε, 1,3 έξω από το στόχο. Χρήματα τα οποία βεβαίως θα σας καλούσαν να τα πληρώσετε με νέα μέτρα. Και μας είπατε επίσης, αν κατάλαβα καλά, ότι η εναλλακτική που το κόμμα σας έχει για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή η περικοπή πλήρως των επικουρικών συντάξεων, ο ιδιωτικός πυλώνας. Και βεβαίως αναρωτιέμαι αν αυτό το οποίο προτείνεται όχι μόνο για το ασφαλιστικό αλλά και για την έξοδο της χώρας από την κρίση έχετε το στένος και την γενναιότητα να το πείτε θαραλέα. Διότι αν κατάλαβα καλά, αυτό το οποίο προτείνεται ως εναλλακτική είναι οι περικοπές δαπανών. Τι εννοείτε όμως περικοπές δαπανών? Κάντε το λίγο πιο συγκεκριμένα. Ζητάτε περικοπές δαπανών. Προφανώς δεν φαντάζομαι ότι εννοείτε ανελαστικές δαπάνες. Άρα μιλάτε για περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις. Στις κύριες συντάξεις, τις επικουρικές τις έχετε ούτως ή άλλως ξεγραμμένες, και στους μισθούς και απολύσεις. Αυτή είναι. Τι άλλο? Υπάρχουν άλλες περικοπές δαπανών? Αυτό εννοείται, αλλά δεν τολμάτε να το πείτε. Μας κατηγορείτε για οπορτουνισμό. Εσείς ο ιδεολόγος. Μας κατηγορείτε για οπορτουνισμό και ότι δεν έχουμε ιδεολογία. Ζητάτε εκλογές. Δικαίωμά σας είναι να ζητάτε εκλογές. Όμως, ζητώντας εκλογές χωρίς εναλλακτική πρόταση ή στο βαθμό που η εναλλακτική σας είναι η συνέχεια των καταστροφικών οριζόντιων περικοπών σε μισθούς και σε συντάξεις και δεν έχετε να προσθέσετε τίποτα διαφορετικό, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ο λόγος που τη ζητάτε. Προφανώς όχι να φέρετε κάτι καλύτερο για τον τόπο. Μόνο ως ανέκδοτο μπορώ να εκλάβω σημερινή συνέντευξη του Αντιπροέδρου σας κ. Γεωργιάδη ότι θα επαναδιαπραγματευτείτε να φέρετε συμφωνία άλλη. Να φέρετε συμφωνία άλλη. Εκτός εάν θέλετε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι ο καλύτερος τρόπος διαπραγμάτευσης είναι να αποδέχεστε τις απόψεις των πιο σκληρών εκ των δανειστών. Άρα λοιπόν γιατί ζητάτε? Μάλλον διότι έχετε καημό να σωθούν κάποιοι φίλοι σας που έχουν διώξεις, κάποιοι αγωνιούντες εκδότες, καναλάρχες, οι οποίοι βλέπουν όχι τη χώρα να καταστρέφεται, αλλά το σύστημα εξουσίας και διαπλοκής που έφτασαν τόσα χρόνια να καταστρέφεται, κύριε Μητσοτάκη. Μας λέτε λοιπόν οπορτουνιστές και χωρίς ιδεολογία. Και την ίδια στιγμή μας λέτε και ότι είμαστε ιδεολειπτικοί αριστεριστές που δεν θέλουμε να προχωρήσει οι επενδύσεις, οι ιδιωτικοποίησεις, το πρόγραμμα στο οποίο έχει δεσμευτεί η χώρα. Τελικά πρέπει να αποφασίσετε. Δεν μπορεί να λέτε τις μονές μέρες ότι οδηγούμε τη χώρα εκτός ευρώ και να κατηγορείτε ακόμα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις ζυγές μέρες ότι τα υπογράφουμε όλα και έχουμε γονατίσει στους δανειστές. Δεν μπορεί να λέτε τις μονές μέρες ότι είμαστε ταξικοί αποστάτες και τις ζυγές ιδεολειπτικοί αριστεριστές. Για να σας απαντήσω λοιπόν το τι ακριβώς είμαστε και τι πράττουμε. Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να ξαναστήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της και να σπάσουμε αυτό το απόστημα της διαπλοκής
που κυβερνούσε τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια και τον οδήγησε στη χρεοκοπία. Και αυτό θα το κάνουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αναφερθήκατε στην ομιλία σας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα απέναντι στη δημοκρατική επιλογή των πολιτών, με τον όρο ιστορικό ατύχημα στη διακυβέρνηση του τόπου από την αριστερά. Και μιλώ για ατόπιμα απέναντι στη δημοκρατική επιλογή των πολιτών, των πολλών που κάποτε εδώ στη Βουλή πριν λίγες μήνες είπατε αδαείς πλειοψηφία. Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να απαντήσετε στην αν θέλετε μπορείτε να έχετε και δευτερολογία. Και χαρακτηρίσατε λοιπόν ιστορικό ατύχημα το γεγονός όμως ότι ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει 3 εκλογικές αναμετρήσεις μαζί με τις ευρωεκλογές μέσα σε 1,5 χρόνο και ένα κρίσιμο δημοψήφισμα. Όμως, ποια είναι η λαθροκυρία η οποία διαπράτεται διαρκώς στον πολιτικό σας λόγο, στη ρητορική σας? Με ένα μαγικό τρόπο ξεχνάτε το γεγονός ότι στον τόπο έγιναν εκλογές το Σεπτέμβρη μετά τη συμφωνία. Και έρχεστε διαρκώς να συγκρίνετε τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ όταν ζήτησε εντολή σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές τον προηγούμενο Γενάρη. Και δεν το κάνετε τυχαία. Σήμερα μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου σας μιλήσατε για αχρίαστες εκλογές το Σεπτέμβρη. Προφανώς για σας είναι αχρίαστο όταν μια πολιτική δύναμη που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου θέλει να είναι ειλικρινής απέναντι στον ελληνικό λαό και στους πολίτες. Αυτό είναι αχρίαστο, διότι εσείς έχετε συνηθίσει στο ψέμα και στη διαστροφή. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιμήσαμε την πρώτη εντολή που ήταν εντολή σκληρής διαπραγμάτευσης μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Και αμέσως μόλις καταλήξαμε σε συμφωνία, είχαμε την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, τη δημοκρατική ευτυχία να πούμε στον ελληνικό λαό αυτό καταφέραμε, ματώσαμε, αυτό καταφέραμε, έλα να μας κρίνεις. Και ζητήσαμε την έγκρισή του. Την εντολή του, κύριοι της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, σας ακούσαμε. Ακούστε. 45 λεπτά μιλάει ο αρχηγός σας, μεγάλη προσοχή. Μπορεί να ενοχλείστε, αλλά αυτό έχει ο διάλογος ο κοινοβουλευτικός. Ακούστε με προσοχή. Ζητήσαμε λοιπόν την εντολή του ελληνικού λαού να συνεχίσουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Με τον ίδιο όμως στόχο. Να στήσουμε τη χώρα ξανά στα πόδια της, να ξεφύγουμε από την επιτροπή στην οποία μας έβαλαν οι χρεοκοπημένες κυβερνήσεις του παλιού πολιτικού καθεστώτος και να βγούμε από την κρίση. Και αναρωτιέμαι, μιλάτε διαρκώς για τη γλώσσα της αλήθειας. Ποια κυβέρνηση δική σας θα τολμούσε? Είχαμε πρώτες εκλογές με λεφτά, υπάρχουν μνημόνιο. Καμία σκέψη για προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Το ίδιο έγινε και με το δεύτερο. Εμείς όμως πήραμε αυτή την πολιτική επιλογή και ζητήσαμε εντολή, παραδεχόμενη στον ελληνικό λαό, ότι δεν πετύχαμε όσα θα θέλαμε, αλλά λέγοντάς το ότι έχουμε σήμερα μια συμφωνία που παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη, μπορεί για πρώτη φορά να υλοποιηθεί, χωρίς να καταδικάζει την οικονομία στην ύφεση και την κοινωνία σε μια διαρκή ομοιρία. Και η δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό το Σεπτέμβρη, λίγους μήνες πριν, ήταν ότι ότι θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε σε νέες παράλογες απαιτήσεις. Ότι θα προστατεύσουμε, αξιοποιώντας την ευελιξία που μας παρέχει η συγκεκριμένη συμφωνία, εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επί μία πενταετία σήκωσαν μόνες τους το βάρος της κρίσης. Τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, τους άνεργους, τους νέους επιστήμονες. Αυτές είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που επιδιώκουμε εμείς να εκπροσωπήσουμε. Αυτές είναι και οι κοινωνικές δυνάμεις στις οποίες στηριζόμαστε.
και τις δεσμεύσεις μας απέναντι σε αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις δοθήσεις της δυσκολίας της δημοσιονομικής και των αρνητικών συσχετισμών στην Ευρώπη. Τη στηρίσαμε και θα συνεχίσουμε να τη στηρούμε. Έχουμε ήδη καταφέρει να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την πρώτη κατοικία. Τους δανειολήπτες που είδαν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και τούτο παρά την αρχική και επί των ημερών σας, το γνωρίζετε, και επίμονη θέση των δανειστών για πλήρη απελευθέρωση των πληστηριασμών. Και μια θέση που είχατε αποδεχθεί στο τέλος της κυβέρνησής σας και είχατε προσυπογράψει χωρίς επιφύλαξη. Έχουμε καταφέρει να διευρύνουμε το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Δώσαμε δωρεάν πρόσβαση στην υγεία σε πάνω από 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Επιταχύναμε και διευρύναμε τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Βελτιώσαμε τη λειτουργία των ελεκτικών μηχανισμών παρά το γεγονός ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια εκεί. Αφήσαμε επιτέλους τη δικαιοσύνη να αναπνεύσει και αρχίσαμε να βάζουμε τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Και ας μας στοιχίζει αυτό καθημερινά πολιτικό κόστος με την ακραία επίθεση ψεύδους, την ακραία προπαγάνδα των συστημικών μέσων ενημέρωσης εναντίον μας. Ξεκολλήσαμε τα μεγάλα έργα υποδομής που επί μία πενταετία λίμναζαν, παράγοντας χρέη και νέες υποχρεώσεις για το ελληνικό δημόσιο. Τους μεγάλους οδικούς άξονες, το μετρό της Θεσσαλονίκης, τον αγωγό ΤΑΠ, την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου στην Πελοπόννησο αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα. Και σήμερα με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο τηρούμε μία βασική μας δέσμευση. Να προχωρήσουμε σε αυτή την αναγκαία μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό σύστημα χωρίς να μειώσουμε ούτε 1 ευρώ κύριες συντάξεις και χωρίς να επιβαρύνουμε για 13η συνεχή φορά τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Αυτό δεσμευτήκαμε το Σεπτέμβρη και αυτό καταφέραμε μετά από δύσκολη και σκληρή μάχη και διαπραγμάτευση. Σας θυμίζω ότι όταν κατατέθηκε αυτό το νομοσχέδιο μιλήσατε για μονομερή ενέργεια, για διαπραγμάτευση τύπου Βαρουφάκη που θα μας οδηγήσει στα άκρα. Ακριβώς επειδή φέραμε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που δεν μειώνει συντάξεις. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αυτή είναι η αγωνία σας. Ότι εμείς δεν θα μειώσουμε τις κύριες συντάξεις. Δεν υπάρχει ουδής σε αυτή τη χώρα, κύριοι συνάδελφοι, που να μην γνωρίζει ότι η κυβέρνησή μας δεν ανέλαβε καθήκοντα στο κενό. Για να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης που μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε 2 όψεις ενός διονγκούμενου από το 2010 και μετά προβλήματος. Πρώτη όψη, η κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας που προκάλεσε η εθελούσια αποδοχή από τις προηγούμενες κυβερνήσεις της επιθετικής και διαρκούς λιτότητας. Να θυμίσω στο σώμα ότι αυτοί που μας κατηγορούν για φοροκαταιγίδες, φορολέλαπες και φοροεπιδρομές ψήφιζαν και με τα 2 χέρια θρηστικά μέτρα από το 2010 στο 2015 το Γενάρη ύψους 63 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή ήταν η δημοσιονομική προσαρμογή 2010-2014. Το 2014 μόνο, τη χρονιά του success story και της τριαμβολογίας τότε του κ. Σαμαρά, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν ύψους 10 δις ευρώ. 25%, το 1/4 δηλαδή του ακαθάριου χώριου προϊόντος, χάθηκε από τη σωρευτική επιβάρηση των μέτρων και της ύφεσης που δημιούργησαν. Από 7,5% η ανεργία το 9 εκτοξεύθηκε κοντά στο 28.
Για τους νέους άγγιξε το 60%. Και τολμάνε κάποιοι σήμερα να καταστροφολογούν και να κινδυνολογούν. Ότι εμείς καταστρέψαμε την οικονομία, διαλύσαμε τη χώρα, ξοκύλαμε το ασφαλιστικό. Και αναρωτιέμαι, σε ποια χώρα ζούσατε εσείς όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 10 έως το 15, σε ποιες κυβερνήσεις ήσασταν υπουργοί, σε κυβερνήσεις του βουνού, σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, που έδιναν παροχές στον ελληνικό λαό. Σαν να έχετε ήδη ξεχάσει τις εγκληματικές σας επιλογές. Αλλά ο λαός εστιμάται και γνωρίζει ποιος είναι αυτός που πραγματικά έχει την ευθύνη για όσα ζούμε μέχρι σήμερα. Η δεύτερη όψη του προβλήματος. Το γεγονός ότι πέραν της ήδη ζωφερής κατάστασης υπήρχαν στα χέρια των δανειστών δεσμεύσεις της ελληνικής πολιτείας υπογεγραμμένες από την τότε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, κ. Σαμαρά, κ. Βενιζέλου. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Η κυβέρνησή μας δεν ανέλαβε καθήκοντα απλώς και μόνο σε μια οικονομική και κοινωνική έρημο. Ανέλαβε καθήκοντα και σε ένα ναρκοθετημένο και υπονομευμένο πεδίο. Διότι έπρεπε να ανατρέψει και να αντιστρέψει όλα όσα είχαν υπογράψει, προσυπογράψει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας. Έπρεπε να ανατρέψει πρώτα απ' όλα τις δεσμεύσεις σας για πρωτογενή πλεονάσματα και μάλιστα σταθερά 4,5% του ΑΕΠ. Και αυτό το καταφέραμε. Μειώσαμε τους στόχους του προγράμματος και για πρώτη φορά έχουμε μία προοπτική βιώσιμη. Εξοικονομήσαμε από αυτό 20 δις για την ελληνική οικονομία μέσα στην τριετία 15-18. 20 δις που προφανώς, αν υποθέσουμε και από τις προτάσεις σας και από τις θέσεις σας για περικοπές δαπανών δηλαδή, αν μένατε στη διακυβέρνηση του τόπου, θα έβγαιναν από την τσέπη των φορολογούμενων, από τις συντάξεις, τους μισθούς, τις απολύσεις και θα έπεφταν στο κουβά του χρέους. Αυτά είχατε συμφωνήσει. Και τα θεωρούσατε, σας θυμίζω τότε, που λέγατε success story και εφαρμόζατε 10 δις μέτρα, υλοποιήσιμα και βιώσιμα. Γιατί εξ όσων θυμάμαι, από αυτό εδώ το βήμα ο πρώην Πρωθυπουργός δεν σταμάτησε ποτέ να μιλάει για χρέος βιώσιμο που δεν χρειάζεται ελάφρυνση. Παρά μονάχα κάποιο πιστοποιητικό βιωσιμότητας, έλεγε τότε. Να μας δώσουν δηλαδή ένα πιστοποιητικό, να είμαστε χαρούμενοι. Ειδικά στο ζήτημα του ασφαλιστικού, οι δεσμεύσεις που είχατε εσείς αναλάβει, δεσμεύσεις όμως που έσφυγαν τη χώρα, ήταν οδυνηρές. Ήταν οι δεσμεύσεις της πέμπτης αξιολόγησης. Ή την ξεχνάτε αυτή την περιβόητη πέμπτη αξιολόγηση που δεν έγινε ποτέ. Με κυριότερη απώλεια στην εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος που, όπως προείπα, θα εξαφάνιζε το σύνολο των επικουρικών συντάξεων. Βρεθήκαμε λοιπόν στην ανάγκη και στην υποχρέωση, την κοινωνική και την εθνική, να βγάλουμε εμείς τα κάστανα από τη φωτιά που εσείς ανάψατε και ανάβατε τόσα χρόνια. Είναι βέβαια δεδομένο, το ασφαλιστικό σύστημα χρειαζόταν μια βαθιά τομή. Γιατί είναι ένα σύστημα ανορθολογικό, κοινωνικά άδικο, δεδαλώδες και πελατειακό. Μόνο το ΙΚΑ σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει 930 διαφορετικά πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης. Και την ίδια στιγμή είναι ένα σύστημα που δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας. Μετά την ύφεση των τελευταίων 6 ετών, είναι αδύνατο να επιζήσει χωρίς μια βαθιά μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που δεν αποτολμήσατε ποτέ, παρά μονάχα οριζόντιες περικοπές. Αντίθετα, η λογική σας ήταν μπαλώματα, 11 οριζόντιες περικοπές, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και το αποτέλεσμα προφανώς ήταν η μαζική φτωχοποίηση των συνταξιούχων και ένα μη βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Η δική μας πολιτική επιλογή βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδο.
Το σχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος που από τη μια πλευρά θα είναι βιώσιμο και θα εγγυάται τις συντάξεις όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, όλων των πολιτών, και από την άλλη θα έχει βασική αρχή του την κοινωνική δικαιοσύνη με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Προχωράμε λοιπόν στην επαναφορά του ασφαλιστικού συστήματος σεράκιας βιωσιμότητας χωρίς να μειώσουμε τις κύριες συντάξεις για 13η φορά και χωρίς να επηρεαστεί η συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων με το πες-πες και τα πρωτοσέλιδα της προπαγάνδας έχει περάσει εντύπωση στους φοβισμένους ανθρώπους που έχουν δει 12 περικοπές ότι έρχεται κι άλλοι. Όμως για το 92,5% για 2.100.000 συνταξιούχους δεν κόβεται ούτε ένα ευρώ από τις συντάξεις τους. Και αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση της διαπραγματευτικής προσπάθειας που κάναμε. Θυμάστε μήπως τι μας λέγατε προεκλογικά το Σεπτέμβρη? Ότι θα αναγκαστούμε, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, λέγατε τότε, όποιος και να είναι υπουργός εργασίας, θα κόψει οριζόντια συντάξεις σε ποσοστό 30%. Και σήμερα διαψεύδεστε για άλλη μια φορά. Αλήθεια βέβαια, στις πόσες διαψεύσεις καίγεστε ένα ερώτημα, γιατί τα στοιχεία είναι αμήλικτα και αποδεικνύουν ότι το νομοσχέδιο προβλέπει καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για όλες τις συντάξεις όσων είχαν μέσο όρο εισοδήματος στον εργασιακό τους βίο μέχρι 1.000 ευρώ. Λέτε είναι λίγα. Ξέρετε όμως ότι αυτό αντιστοιχεί στο 87% των μισθωτών και στο 90% περίπου των αυτοαπασχολούμενων και δυστυχώς στο 99% των αγροτών. Φέρνουμε λοιπόν μια πραγματικά αναγκαία μεταρρύθμιση, προσπαθώντας να μοιράσουμε το βάρος σε αυτούς που μπορούν να το σηκώσουν και όχι ξανά στους ίδιους, στους συνταξιούχους και στους αδύναμους. Με τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα ασφάλισης, τους ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και της παροχής σύνταξης, την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης την οποία θα προστίθεται το ανταποδοτικό τέλος, γιατί είδα να παραφράζεται και αυτά που είπα και στην ομιλία μου στην κοινωνική ομάδα, συνέκρινα τι θα συνέβαινε στον αγρότη ο οποίος σε 10 χρόνια από τώρα θα έδινε στη σύνταξη με 0 βασική και με μόνο το ανταποδοτικό και θα έπαιρνε μια σύνταξη περίπου 250 ευρώ, και είπα θα προστεθεί και το ποσό της εθνικής σύνταξης ώστε να έχει μια σύνταξη πάνω από 600, και συνέκρινα τα 250 με τα 620 και είπα ναι, μπορεί να είναι μια αξιοπρεπής επιλογή τα 620 αντί τα 250. Πρόκειται λοιπόν εδώ για μια τεράστια προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα σε ένα πλαίσιο σκληρής, πράγματι, δημοσιονομικής πολιτικής, την οποία είμαστε αναγκασμένοι εξαιτίας του γεγονότος ότι εσείς μειώσατε το ΑΕΠ κατά 1/4 και άρα οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το συνταξιωτικό ανέβηκαν στο 17%. Και όταν έχεις 17% δαπάνες για συνταξιωτικό, τότε δεν έχεις τη δυνατότητα να στηρίξεις το κοινωνικό κράτος, τα νοσοκομεία, την υγεία, την παιδεία. Βεβαίως η λύση προοπτικής είναι να παράξουμε πλούτο και να ξανακερδίσουμε το ΑΕΠ που εσείς χάσατε για τη χώρα τα 5 προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα με τη μεταρρύθμιση αυτή εναρμονίζουμε τους κανόνες εισφορών και παροχών μεταξύ νέων και παλιών ασφαλισμένων αλλά και των επιμέρους ταμείων και αποκαθιστούμε χρόνιες στρεβλώσεις και διαχρονικές αδικίες μεταξύ των ασφαλισμένων. Πολύς λόγος έγινε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου πράγματι για κάποια εισοδήματα υπάρχει αύξηση. Όμως αύξηση υπάρχει για το 10% των ελεύθερων επαγγελματιών. Για το 90%
που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 και έχουν καθαρό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 13.000 το χρόνο, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής. Μειώνονται οι μηνιαίες ασφαλιστικές τους εισφορές έως και 150 ευρώ ανά μήνα. Τόσο για τους παλιούς, όσο και για τους νέους ασφαλισμένους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι ότι με το νέο σύστημα κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας που ασφαλίζεται από 1η-1η του 2017 και βρίσκεται στη χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα θα πληρώσει 87 ευρώ το μήνα αντί για 210 ευρώ το μήνα που θα πλήρωνε υποχρεωτικά σήμερα. Να σας δώσω άλλο παράδειγμα που αφορά και τον κλάδο των μηχανικών, το επάγγελμά μου. Ένας νέος μηχανικός ασφαλισμένος μετά το 1993 μέχρι σήμερα για 10 έτη ασφάλισης με εισόδημα 7.000 ευρώ πλήρωνε σήμερα 576 ευρώ το μήνα. Με το νέο σύστημα θα αποδώσει 232 ευρώ το μήνα. Για να φτάσει να αποδίδει τα 576 ευρώ θα πρέπει να έχει πάνω από 17.000 ευρώ καθαρό φορολογητέο εισόδημα. Διότι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία που δηλώνει λίγα γιατί εργάζεται στην επισφάλεια και στα μπλοκάκια και υπάρχουν βεβαίως και αυτοί, δεν λέω πιέστηκαν, αλλά είναι αυτοί που μπορούν να σηκώσουν το βάρος, αλλιώς για άλλη μια φορά θα το σήκωναν οι συνταξιούχοι και οι αδύναμοι. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Θέλω επίσης να αναφερθώ στην ειδική μέρημνα για τους νέους που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταβατική περίοδος εκπτώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για την κρίσιμη περίοδο των 5 πρώτων ετών του επαγγελματικού τους βίου. Και τέλος, για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους θα ισχύσει πλέον το εξής. Μέχρι το 2021 για εισόδημα από 7 έως 13.000 ευρώ, δηλαδή για το 90% των αυτοαπασχολούμενων, θα υπάρχει έκπτωση 50% στις εισφορές και άρα ελάφρυνση σε σχέση με τις σημερινές εισφορές. Ενώ για εισόδημα 30.000 ευρώ προβλέπεται 32% έκπτωση, άρα η επιβάρησή του σε σχέση με σήμερα θα υπάρχει, αλλά θα είναι μικρή, θα είναι ελάχιστη. Και να μην ξεχνάμε βέβαια, αναφέρθηκα πριν, στη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μου νέων μηχανικών, δικηγόρων, που πολλές φορές δουλεύουν σε αυτές τις γαλέρες, κάτι τεράστια γραφεία. Οι εργοδότες τους ήταν πρώτοι βεβαίως στις διαδηλώσεις της γραβάτας. Καλό είναι αυτό. Πήγαν μια φορά και σε διαδήλωση. Άνθρωποι, δεν είναι κακό. Όμως προσέξτε, θα πληρώνουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι επιστήμονες με μπλοκάκι το 6% μόνο της εισφοράς, το 20% οι εργοδότες. Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η σπέκουλα σε σχέση με τις εισφορές. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του, από το χέρι μας, για να εξασφαλίσουμε, επαναλαμβάνω, την πλειοψηφία επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών. Βεβαίως όμως, όταν θέλεις η εξίσωση να βγαίνει και θέλεις να ευνοήσεις την πλειοψηφία, θα αδικήσεις τη μειοψηφία. Αλλά δεν είναι αδαής η πλειοψηφία σε αυτόν τον τόπο, κύριε Μητσοτάκη. Καταλαβαίνει για ποιανόν τα συμφέροντα εργαζόμαστε και ποιους προσπαθούμε να ευνοήσουμε και να διευκολύνουμε. Τους ίδιους κανόνες ακολουθούμε και στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπήρξε στενή συνεργασία άλλωστε μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, ώστε οι παρεμβάσεις που έγιναν στο ασφαλιστικό και φορολογικό να λειτουργούν συνδυαστικά και το τελικό αποτέλεσμα από τη φορολόγηση και τις ασφαλιστικές εισφορές να είναι ευνοϊκό για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Το φορολογικό νομοσχέδιο έρχεται να ικανοποιήσει τα κριτήρια της προοδευτικότητας και της δικαιότερης κατανομής των βαρών. Με την παρέμβασή μας, το 98% των φορολογούμενων θα έχει είτε ελάχιστη επιβάρυνση, είτε ακόμα και ελάφρυνση σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες θα αποδίδουν πλέον μικρότερο φόρο. Το ίδιο ισχύει για το 71% των φορολογούμενων με μεικτό εισόδημα από μισθούς και επιχειρηματική δραστηριότητα. Και έχει αξία να αναφερθεί ότι γίνεται μια προσπάθεια να αποκατασταθεί στον τόπο και μια διαχρονική αδικία και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, διότι κατάντησε να είναι τεκμήριο το να έχεις πάνω από 2 παιδιά στον τόπο. Και με την πρότασή μας το 61% των τρίτεκνων και των πολύτεκνων θα πληρώσει μικρότερο φόρο από ό,τι πλήρωνε μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς. Αισθάνθηκα όμως την ανάγκη απέναντι σε αυτή τη φοβερή στρέβλωση και την προπαγάνδα όλων των ημερών να μιλήσω και με αριθμούς σήμερα. Λίγο πριν μια κρίσιμη ψηφοφορία και όταν μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός. Δεν θα αναλώσω όμως την ομιλία μου σε αυτά. Γιατί έχει, νομίζω, έρθει η ώρα να μιλήσουμε επιτέλους και για την επόμενη μέρα. Να μιλήσουμε για το τι μέλη γενέστε μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που έχει αυτή η χώρα. Και ξέρετε, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα από εδώ και πέρα. Πολιτικοί μας αντίπαλοι θα καταλάβουν ότι κάνουν λάθος. Ελπίζω να το καταλάβουν σύντομα. Προς ώρας αναλώνονται σε κινδυνολογία και καταστροφολογία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τους ακολουθήσουμε. Κοιτάμε μπροστά. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω για αυτές. Διότι τους τελευταίους μήνες η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται παράλληλα σε 2 μέτωπα. Το ένα είναι αυτό της διαπραγμάτευσης, για το οποίο έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα και εκτενώς, τόσο εγώ όσο και οι υπουργοί. Το άλλο όμως, στο οποίο εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, είναι ένα σχέδιο μελετημένο και με συγκεκριμένους άξονες δράσης. Ένα σχέδιο που ήδη έχει μπει σε εφαρμογή και θα επιταχυνθεί βεβαίως την επόμενη της αξιολόγησης. Προτεραιότητα αυτού του σχεδίου είναι η Ελλάδα να περάσει από την περίοδο της ακραίας ύφεσης σε μια περίοδο ανάκαμψης και ανάπτυξης. Προσέξτε όμως, και εδώ ίσως είναι μια ακόμα διαφορά που έχουμε. Όχι μιας οποιαδήποτε ανάπτυξης. Γιατί υπάρχει η ανάπτυξη εκείνη που στηρίζεται στη συντριβή της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Και αυτό είναι το νεφιλελεύθερο σχέδιο που υιοθετείτε, κύριε Μητσοτάκη. Και βεβαίως υπάρχει και η ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο. Με στήριξη της ανταγωνιστικότητας, μέσω της καινοτομίας και της ποιότητας, με προστασία της εργασίας και των κατακτήσεων των εργαζομένων. Με αύξηση των μισθών και των κοινωνικών παροχών, στην πρώτη ευκαιρία που αυτό θα είναι δυνατό. Με στήριξη δηλαδή της αγοραστικής δύναμης της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό είναι το δικό μας σχέδιο και αυτός είναι ο δικός μας πολιτικός ορίζοντας. Αναρωτηθήκατε άραγε πώς καταφέραμε και πιάσαμε το πλεόνασμα 1% πάνω από το στόχο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που δεν μειώθηκαν στον τόπο ονομαστικά μισθοί και συντάξεις. Και αυτό δείχνει ότι ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση είναι η τόνωση της ενεργοζήτησης και όχι οι περικοπές στις δαπάνες, δηλαδή στους μισθούς και συντάξεις, που είναι η δική σας εναλλακτική επιλογή, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θα πέσουμε όμως το ίδιο λάθος εμείς. Να υιοθετήσουμε την αντίληψη του success story, μιλώντας διαρκώς για την ευημερία των αριθμών. Γιατί αν η ευημερία των αριθμών δεν βρίσκεται σε συνάρτηση και με την ευημερία των ανθρώπων, τότε έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Και η ανάπτυξη, η οποία με βάση προβλέψεις Κομισιόν έρχεται σε λίγους μήνες, δεύτερο εξάμηνο του 2016, θα έχει κοινωνικό πρόσημο. Και εξηγούμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που βρίσκεται σε θέση να παράξει νέο πλούτο. Για να συμβεί αυτό, οφείλει να έχει μια στρατηγική η οποία θα διαμορφώνει ένα περιβάλλον ευνοϊκό τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων, όσο όμως και για την προστασία της εργασίας.
Τα αναπτυξιακά εργαλεία που υπάρχουν πρέπει να αξιοποιηθούν και να αξιοποιούνται πλήρως. Δουλέψαμε με μέθοδο όταν εσείς λέγατε ότι καταστρέφουμε την οικονομία και καταφέραμε για πρώτη φορά η χώρα να είναι πρώτη στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ. 98% των διαθέσιμων πόρων την προηγούμενη χρονιά. Στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και φέτος. Με έμφαση στην καινοτομία και με οδηγό τη γνώση και την όρεξη χιλιάδων νέων ανθρώπων που επιχειρούν, την όρεξή τους για δουλειά, την όρεξή τους για δημιουργία. Παράλληλα, έχουμε στενή συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την αξιοποίηση του πακέτου Juncker και την εξειδίκευση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Επίσης, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, επιστρέφει στην Ελλάδα με σκοπό να συμβάλλει στην προσπάθεια για την ανάκαμψη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, η EBRD. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση. Ένας νόμος που διαμορφώνει το πλαίσιο για μια επενδυτική δραστηριότητα πάνω σε στέρεες βάσεις. Ευνοϊκός για τις μεγάλες επενδύσεις που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία και βασική μας μέρημνα για την προσέλκυση αυτών να διαβάσουμε, να αφουγκραστούμε τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Και το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι ότι αυτό που αποτελεί βάση για ένα στιβαρό επενδυτικό σχέδιο είναι κάτι πέρα από την ελληνική πεπατημένη. Τη μείωση δηλαδή τόσο του κόστους εργασίας όσο και των δικτών φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό που έχει κορυφαία σημασία και είναι ζητούμενο είναι το σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Και αυτό ζητάνε και οι επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, με το νέο αναπτυξιακό, προτείνουμε τη θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή για 12 χρόνια σε όσους προχωρήσουν σε επενδύσεις άνω των 20 εκατομμυρίων. Νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να στείλουν ένα μήνυμα σε όσους βλέπουν την Ελλάδα ως σημαντική επενδυτική ευκαιρία, αλλά όχι για να κερδοσκοπήσουν, αλλά για να δημιουργήσουν υποδομές που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος και βεβαίως να μειώσουμε την ανεργία. Το παραπάνω είναι κάποια ενδεικτικά στοιχεία της προετοιμασίας και του διαλόγου που πρέπει να ξεκινήσει και στο Κοινοβούλιο για τη νέα εποχή, για το επόμενο διάστημα. Και νομίζω θα προσφέρουν καλή υπηρεσία στον τόπο όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να καταθέσουν προτάσεις, σκέψεις και βελτιώσεις για την πορεία των πραγμάτων την επόμενη μέρα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι πρέπει να επιμείνουμε στην κατεύθυνση της παραγωγής νέου πλούτου και θέσεων εργασίας αντί να αναμασάμε χρεοκοπημένες θέσεις όπως αυτή στην οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένα τόσο φυσικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο όμως και εδώ στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΕΒ. Γιατί αν η λύση είναι οι απολύσεις, δηλαδή να απολύσουμε 180.000 δημόσιους υπαλλήλους και άρα να επιβαρυνθεί το κράτος με αρκετά δισεκατομμύρια για αποζημιώσεις, και αν αυτό συνιστά στρατηγική προσέλκυση επενδύσεων, τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που δεν πάει καλά και δεν στέκει είναι οι αιμονές. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως στην ανάγκη εξορθολογισμού της λειτουργίας του κράτους, των δομών του, των υπαλλήλων του. Αναφέρομαι σε μια νεοφιλελεύθερη αιμονή για απολύσεις που ποτέ μα ποτέ δεν λειτουργήσε ευεργετικά για οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια. Το αντίθετο. Οι απολύσεις κάνουν ακόμα μεγαλύτερο το φορτίο της ανεργίας. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τις αιμονές και ας δούμε τις πραγματικές προκλήσεις και προτάσεις που έχουμε στο τραπέζι για την επόμενη μέρα. Διότι ο εξορθολογισμός του κράτους που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν επιτυγχάνεται ούτε με αναθέματα, ούτε με αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές και με απολύσεις. Παραλάβαμε ένα κράτος που βεβαίως δεν είναι δικό μας δημιούργημα,
ήταν δημιούργημα των κυβερνήσεών σας, κύριε Μητσοτάκη. Και βεβαίως χρειάζεται σχέδιο αναμόρφωσης. Θέλει ξύλωμα των αποστημάτων της διαφθοράς, θέλει σκληρή αντιμετώπιση σε όσους λειτουργούν ως δούροι ήπη συμφερόντων εντός κρατικής δομής, θέλει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την απλοποίηση των διαδικασιών, θέλει με άλλα λόγια μια επαναθεμελίωση με τις αρχές της λειτουργικότητας και του σεβασμού στον πολίτη. Για να προχωρήσει όμως αυτό το σχέδιο υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ποιος θα το εκπονήσει και ποιος θα το υλοποιήσει? Ποια ηγεσία είναι αυτή που μπορεί να πάρει πάνω σε αυτή την υπόθεση? Και εδώ νομίζω ότι είναι και μια ακόμα διαφορά πέρα από τις ιδεολογικές που έχουμε. Για να μπορέσει να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο και να υλοποιηθεί, χρειάζεται μια ειλικρινή σχέση με τους πολίτες, μια σχέση εμπιστοσύνη. Και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να την έχει το παλιό πολιτικό σύστημα, που εξέθρεψε και τη διαφθορά και τη διαπλοκή και την δυσλειτουργικότητα αυτού του κράτους, αλλά και την ανειλικρίνεια στην επαφή με τον πολίτη. Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για πολλά. Ακόμα και για το ότι δεν είχαμε την εμπειρία. Δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε όμως για ένα πράγμα. Ότι είμαστε εμείς αυτοί που τα δημιουργήσαμε όλα αυτά, είμαστε εμείς που εκολάψαμε τη σχέση της διαφθοράς και της διαπλοκής. Δεν μπορείτε να μας κατηγορήσετε ούτε για την ανειλικρίνεια των προθέσεών μας να φέρουμε μια ουσιαστική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Στόχος μας λοιπόν είναι τώρα που περνάμε το πιο δύσκολο κάβο να κοιτάξουμε στο αύριο. Και όπως λέει και ο ποιητής, το μέλλον δεν θα έρθει από μόνο του, έτσι είναι το σκέτο. Πρέπει να δουλέψουμε, να σχεδιάσουμε, να οραματιστούμε το αύριο της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Η επόμενη μέρα θέλει σταθερότητα, ασφάλεια και κοινωνική δικαιοσύνη, θέλει όμως και αποφασιστικότητα για μεγάλες τομές στην οικονομία, στο κράτος. Επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι ούτε μια ουδέτερη ούτε μια μετριοπαθής πολιτική προσέγγιση αυτή. Είναι μια ριζοσπαστική, Δημήτρη, και αριστερή προσέγγιση. Γιατί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, αριστερό και ριζοσπαστικό δεν είναι να φαντασιώνεις σε μια ιδεατή κοινωνία που ξέρεις ότι όσο και αν την παλεύεις δεν είναι εύκολο να έρθει. Αλλά να ματώνεις για να δημιουργήσεις έστω σιγά σιγά αλλά σταθερά τις συνθήκες όπου θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν αλλαγές υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των πολλών. Πολιτικές που θα ανοίξουν δρόμους, που θα ανοίξουν δρόμους για τις δυνάμεις της εργασίας. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δρόμος για τις δυνάμεις της εργασίας αν δεν υπάρχει εργασία στον τόπο. Γι' αυτό και η αριστερή προοδευτική πολιτική στις μέρες μας είναι αυτή που παλεύει για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να μοιραστούν δίκαια τα βάρη αλλά και τα ωφέλη της προσδοκόμενης ανάπτυξης. Θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μία αναφορά σε αυτό το οποίο συμβαίνει ούτε στις μέρες ούτε στις ώρες. Οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να είναι σαν το ελαττήριο. Έχει συμπιεστεί 6 χρόνια και τώρα είναι έτοιμη να εκτιναχθεί. Όλοι όμως ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Είναι συνάρτηση της αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης των επενδυτών, των αγορών, αλλά και των ίδιων των πολιτών προς την ελληνική οικονομία. Και αυτή η αποκατάσταση περνά αναπόφευκτα από θαραλέες αποφάσεις και σε σχέση με το ζήτημα του χρέους. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα με προσοχή και χωρίς μεγάλα λόγια και τυμπανοκρουσίες, καθότι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, να πω απλά ότι αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια που ευρωπαϊκά όργανα συνεδριάζουν διαρκώς για να συζητήσουν για την ελληνική κρίση
και συζητάνε μόνο για μέτρα λιτότητας, αύριο το Eurogroup θα συνεδριάσει με ημερήσια ατζέντα και την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Αυτό που τόσα χρόνια ήταν απλά μια υπόσχεση, αύριο μπαίνει επισήμως στο τραπέζι στην ημερήσια διάταξη. Και ειλικρινά δεν γνωρίζω, το λέω ειλικρινά κύριε Μητσοτάκη, ποιες είναι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης και οι δικές σας για αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα. Είμαι ανοιχτός, αν θέλετε να συναντηθούμε, να συζητήσουμε. Ίσως θα έχει αξία αντί να κρατάτε μια τόσο αντιφατική και μίζερη στάση, να μας λέγατε και την πρότασή σας για αυτό το κρίσιμο θέμα. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι αποτελεί ευτύχημα για τη χώρα που η συζήτηση αυτή ξεκινά και η κυβερνητική γραμμή δεν είναι αυτή που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο, δηλαδή ότι το χρέος είναι βιώσιμο και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Δεν θέλω σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε μια σειρά από σημαντικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που έχουν διαμορφώσει ένα πρωτοφανές τα τελευταία χρόνια κλίμα υποστήριξης υπέρ των ελληνικών θέσεων, που αποδεικνύει αυτό που είπα την πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η κρίση, το 2010 και μετά, που η Ελλάδα δείχνει να έχει τόσο ισχυρές συμμαχίες στην Ευρώπη και που οι ελληνικές θέσεις έχουν τόσο ισχυρούς υποστηριχτές. Θέλω όμως να αναφερθώ μόνο σε μια δήλωση, γιατί εκτιμώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διότι δεν είναι δήλωση κάποιου Πορτογάλου, Γάλλου, είναι μια δήλωση ενός Γερμανού και όχι της αντιπολίτευσης, ενός υψηλού αξιωματούχου, του αντικαγκελάρη της γερμανικής κυβέρνησης, του κ. Κάμπριο, ο οποίος στο Reuters δήλωσε χθες ότι πρέπει να σπάσει επιτέλους και τώρα είναι η ώρα αυτός ο φαύλος κύκλος. Δήλωσε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ελάφρυνση χρέους αφού γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει, δεν έχει νόημα να την αποφεύγουμε. Και ότι είναι μεγάλο λάθος να ζητήσουμε από την Ελλάδα να καλύψει τις ανάγκες της με νέα μέτρα λιτότητας, ειδικά τώρα που έχει καταφέρει καλύτερη οικονομική ανάπτυξη από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Εύχομαι και ελπίζω αυτή την επικοδομητική θέση και στάση να επιδείξει αύριο στο Eurogroup και ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, κ. Σόιμπλε. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε μπροστά μας μια σημαντική ευκαιρία, τόσο για τη χώρα, να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο, να μπει επιτέλους στον ενάρετο κύκλο, όσο όμως και για την Ευρώπη. Να επιδείξει την αναγκαία τόλμη και την γενναιότητα για να κλείσει μια βαθιά πληγή και να ξεκινήσει επιτέλους η οριστική έξοδος από την κρίση, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης. Χρειάζεται τόλμη και γενναιότητα σαν αυτή που επιδεικνύει σήμερα και θα επιδείξει η πλειοψηφία της εθνικής μας αντιπροσωπείας. Ξεκινήσαμε μια πορεία για να βγει η χώρα από τα διέξοδο που την καταδίκασαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Υψώσαμε το κεφάλι, φωνάξαμε δυνατά το δίκαιο του λαού μας. Τώρα που έρχεται η ώρα που θα δούμε ότι αυτός ο κόπος, αυτός ο αγώνας δεν πήγε χαμένος, είναι η στιγμή να συνεχίσουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο. Στεκόμαστε όρθιοι, προστατεύουμε τους πιο αδύναμους, περνάμε το δύσκολο κάβο, βγαίνουμε επιτέλους σε ήρεμα νερά και ξεκινάμε όλοι μαζί τον μεγάλο αγώνα. Να ξαναχτίσουμε σε στέρεες βάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής το αύριο της πατρίδας μας, το αύριο του ελληνικού λαού. Και είμαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα τα καταφέρουμε. Έρχονται καλύτερες μέρες και τις αξίζει και ο τόπος και ο λαός μας.